Την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προκάλεσε ο άγριος ξυλοδαρμός του 19χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο από συγκρατούμενούς του. Την ώρα πάντως που, όπως διαβεβαιώνει τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και ο Ευαγγελισμός, δεν προέκυψαν ενδείξεις βιασμού. Την ίδια στιγμή, το φως της δημοσιότητας βλέπουν αποσπάσματα από την κατά την παράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων, με τον καθένα να δίνει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα. Σε διαφορετικές φυλακές κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Διαφορετικές και οι εκδοχές τους στην κατά την παράσταση εξέταση. Όχι ως προς τα γεγονότα, αλλά για το ποιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Πήγε και πήρε από την κουζίνα ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό. Την απείλησε. Την κάρφωσε και μετά πέταξε το μαχαίρι με δύναμη κάτω. Η Ελένη φώναξε βοήθεια. Μετά εκείνος την έπιασε από το λαιμό και την χτυπούσε στον τοίχο. Εκείνη τη στιγμή του είπα: σταμάτα. Τη χτύπησε στο σαγόνι και η Ελένη λιποθύμησε. Μετά την έπιασε κεφαλοκλείδωμα όσο ήταν ανέστη και τη χτυπούσε στο κεφάλι με τρόπο που μπορούσε να τη σκοτώσει. Εγώ είχα σοκαριστεί και δεν αντιδρούσα. Πήρε το ηλεκτρικό σίδερο, εγώ τον έσπρωξα, με πέτυχε ξυστά και μετά κοπάνησε δύο φορές την Ελένη στο κεφάλι. Εκεί η κοπέλα έμεινε. Ο φίλος μου είχε πιει νητρικό στο γυμναστήριο και τον είχε πιάσει μανία. Όταν έπιασε το σίδερο, έφυγα. Πήγα στο άλλο δωμάτιο και τραβούσα τα μαλλιά μου. Δεν τον είδα να τη χτυπάει με το σίδερο. Άκουα την Ελένη να φωνάζει βοήθεια. Μπήκα στο δωμάτιο και είδα να την τρυπά στο λαιμό. Η Ελένη ήταν ανέστη. Εκεί του έλεγα: σταμάτα, μην τη σκοτώσει. Την ίδια ώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της επίθεσης που δέχτηκε στις φυλακές Αυλώνα ο 19χρονος Αλβανός. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε την βία ειδικά μέσα στις φυλακές, που πρέπει να διέπονται από κανόνες για όλους, ενώ απέκλεισε και το ενδεχόμενο του βιασμού του 19χρονου. Ο κρατούμενος εκτός του ιατρικού ελέγχου υπευλήθη μετά τη σχετική παραγγελία και σε ιατροδικαστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα προς την ύπαρξη ευρημάτων βιασμού. Μου είπε ότι η ιατροδικαστική έδειξε ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις βιασμού και εκείνος δεν αναγνωρίζει κάποιο πρόσωπο από εκείνους που εισήλθαν στο κελί και δημιουργήθηκε το συμβάν. Ο τύπος, εκτός από μερικές φαλιάρες και κλωτσιές, δεν έπαθε τίποτα. Τουλάχιστον πολύ λιγότερα από ό,τι άξιζε σε ένα βιαστή. Ιστερόγραφο. Οι φήμες για βιασμό του είναι παντελώς ψευδείς. Η φυλακή δεν είναι τίποτα άλλο. Ένας όγκος από μπετό και σίδερο είναι. Μπορούν πολύ εύκολα να βγάλουν από κάποιες σιδεριές ή από κάποια εξαρτήματα ή από κρεβάτια και να φτιάξουν όπλα και μαχαίρια. Δεν θα γίνουμε ζούγκλα. Ούτε εκτός ούτε εντός φυλακών. Αισθάνομαι το γονιό αυτού που δέχτηκε αυτή την επίθεση χθες, την οποία φυσικά η οικογένειά μου καταδικάζει. Παραγγελία για διερεύνηση αδικημάτων που διώκονται αυτεπάγγελτα έδωσε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, για να διελευκανθεί πλήρως τι συνέβη με τον ξυλοδαρμό του 19χρονου στις φυλακές Αυλώνα. Παράλληλα, διενεργείται και πειθαρχικός έλεγχος για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους.